Πόσο χαιρόμαστε που σήμερα στην παρέα μας έχουμε ξανά το μοναδικό διατροφολογικό κέντρο της Κρήτης, την Diet System, που έρχεται αυτή τη φορά όχι για να κάνουμε απλά μία συζήτηση για το πώς θα οργανώσουμε το διατροφικό μας πλάνο από εδώ και στο εξής, αλλά για να δούμε και απτά παραδείγματα από αυτά που μας αρέσει να ακούμε και να βλέπουμε, προκειμένου να πιστούμε λίγο παραπάνω, γιατί κάποιοι χρειάζονται μία όθηση. Έτσι, μέχρι τώρα βλέπω απλά φωτογραφίες. Και κάποιος που μπορεί να είναι δύσπιστος μπορεί να πιστεύει το οτιδήποτε. Αλλά τώρα εμείς έχουμε πραγματικά έναν άνθρωπο κοντά μας, ο οποίος έχει βιώσει όλη αυτή την εμπειρία και είδε αποτέλεσμα. Και πρέπει να είναι και πολύ χαρούμενος από ό,τι βλέπω. Από λοιπόν, ό,τι φαίνεται το πρόσωπό του. Να καλωσορίσουμε καταρχάς την κυρία Κατερίνα Κιούση εκ μέρους της Diet System. Λοιπόν, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε. Σήμερα, όπως είπατε και εσείς, είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη, γιατί όσο καλά και να προσπαθήσεις να περιγράψεις μια υπηρεσία και το τι όφελος μπορεί να έχει κάποιος, θεωρώ ότι το πιο δυνατό είναι να μας μιλήσει γι' αυτό κάποιος που έχει χρησιμοποιήσει, έχει πάρει το όφελος μέσα από αυτή τη συνεργασία. Και θέλω εξ αρχής να ευχαριστήσω τον κύριο Ιεραπετρίτη, γιατί είναι δύσκολο και να πάρουμε μια απόφαση, αλλά νομίζω ότι ακόμα πιο δύσκολο να μπορέσουμε να εκθέσουμε την όλη αυτή προσπάθεια και το αποτέλεσμα που πήραμε. Κύριε Ιεραπετρίτη, πώς πήρατε την απόφαση να επισκεφτείτε την Diet System? Έχω κάνει επανειλημμένες προσπάθειες για να έχανα κιλά, διότι είχα παραπάνω κιλά πάντα. Και μετά το στρατό πήρα κάτι έξτρα ακόμα. Και ποτέ δεν έβρισκα αυτό το οποίο μου τέριαζε. Δηλαδή, θα πήγαινα σε έναν διατροφολόγο, θα με έδινε ένα χαρτί. Αυτό δεν ήταν το στυλ μου γενικά σαν άνθρωπος. Δηλαδή, δεν καθόμουν να μπορέσω να κάνω τέτοιου είδους διατροφή. Και έψαξα στο διαδίκτυο και βρήκα το Diet System, τυχαία. Πήρα τηλέφωνο, είδα ότι τέλος πάντων είναι όντως αυτό μια πολύ ενδιαφέρουσα και καλή λύση. Το ξεκίνησα και κάπως έτσι φτάσαμε σε αυτό το ταξίδι μέχρι στιγμής. Άρα είχατε προσπαθήσει στο παρελθόν να χάσετε βάρος, απλά όχι επιτυχημένα και όχι με τον τρόπο που εσείς θέλατε. Ακριβώς. Για να μπορέσετε να φτάσετε και στο αποτέλεσμα που επιθυμείτε. Μισόλυτε, ακριβώς. Είστε ο κύριος στη φωτογραφία που βλέπουμε. Ναι. Ε? Ναι. Ακριβώς. Wow. Απίστευτο, Αυτό είναι μετά το στρατό συγκεκριμένα. Φωνή, δεν ξέρω για σένα. Δεν είχα δει το monitor καθόλου, δεν είχα δει Δανάη τι φωτογραφίες μας δείχνει αυτή τη στιγμή. Έπαθα πλάκα, έπαθα σοκ αυτή τη στιγμή. Εμφανέστατη διαφορά. Άλλη ζωή. Ναι. Είναι σαν να είναι ένας άλλος άνθρωπος, πιστεύω. Αυτό ακριβώς. Δηλαδή, στην πρώτη φωτογραφία, αν δεν παρατηρείς και το πρόσωπο, θεωρείς ότι πρόκειται για κάποιο μεσήλικα. Και στην άλλη φωτογραφία βλέπεις έναν άνθρωπο ο οποίος έχει διώξει τουλάχιστον 10-15 χρόνια πάνω του. Πόσο χρόνο είσαι, 28? 27. 27. Μάλιστα. Είχατε κάνει και άλλες προσπάθειες να φανταστείτε στο παρελθόν. Ναι. Ισχύει, ναι. Το που είπατε και προηγουμένως, με σκληρές διέτες. Ναι, πιο πολύ ακριβώς αυτό. Έκοβα πράγματα. Τροφές που ήθελα να τρώω, ας πούμε, και δεν έτρωγα, ας πούμε, κάμια πίτσα, τέτοια πράγματα που δεν έτρωγα καθόλου. Μετά και αυτό γύρνα για ανάποδα. Δεν έβλεπα αποτέλεσμα, έπαιρνα πιο πολλά κιλά, ήρθε μετά ο στρατός, δηλαδή τα έκανε όλα μαντάρα. Mm. Και μάλιστα. Εδώ πέρα ήταν μια ιδιαίτερη περίπτωση, διότι δεν ένιωσα από την πρώτη στιγμή, και πραγματικά αυτό είναι εντυπωσιακό, δεν ένιωσα να πεινάω μετά το ολοκληρωμένο γεύμα που μου δινόταν από την Diet System. Είναι, είναι η πιο συνηθισμένη αντίδραση βασικά. Ναι. Κάποιος ο οποίος θα πάει σε κάποιον που δεν γνωρίζει, διατροφολόγο, διαιτολόγο, του δώσε απλά ένα χαρτί, κάνει αυτό να χάσει κιλά. Έτσι. Είναι η πείνα, το αίσθημα της πείνας. Ακριβώς. Και θεωρώ ότι το πλεονέκτημα που έχει το σύστημα διατροφής της Diet System δεν είναι ότι απλά σου λέει τι πρέπει να φας και σε τι ποσότητες, αλλά ότι καταφέρνει όλο αυτό να το οργανώσει και μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε θρεπτικά στοιχεία, αφενός να δώσει το καλύτερο καύσιμο στο σώμα, αλλά αυτό που πήρε και σαν αποτέλεσμα ο κ. Ιεραπετρίτης είναι ότι έχασε ουσιαστικά κιλά λίπους. Και επειδή, όπως έχω πει πολλές φορές, το λίπος έχει όγκο σε σχέση με τους μυς, ήταν μια διαφορά η οποία φάνηκε σε πόντους, αλλά στην ουσία έκανε όλο του το σώμα να λειτουργεί με έναν τρόπο πολύ πιο αποτελεσματικό και αυτό το αποτέλεσμα να μπορέσει να το κερδίσει. Δηλαδή, θεωρώ ότι το πιο σημαντικό δεν είναι ότι έχασε με 4 μήνες διατροφής 20 κιλά. Θεωρώ πολύ σημαντικό ότι η προσπάθεια αυτή ξεκίνησε το 19, ότι έχει τελειώσει τα γεύματά του πάνω από έναν χρόνο και ότι στην ουσία έμαθε μόνος του να διαχειρίζεται καλύτερα την τροφή και αυτό το αποτέλεσμα που κέρδισε να το έχει πλέον ο οργανισμός σε βάθος χρόνου. Που σημαίνει ότι το Diet System είναι μια διαδικασία που όχι απλά μας βοηθάει να χάσουμε κιλά, λίγα ή πολλά, αλλά στην ουσία μας δημιουργούμε μια άλλη σχέση με το φαγητό και μπορούμε να υποστηρίξουμε για να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα που θέλουμε σε βάθος χρόνου και να μην είναι κάτι προσωρινό.
όλη αυτή τώρα η διαδικασία της απώλειας βάρους mm-hmm. ήταν κάτι που σας δυσκόλεψε, που σας ταλαιπώρησε? Η διαδικασία ήταν στην αρχή λίγο ζόρικη σαν διαδικασία, γιατί μιλάμε ότι έφυγαν πάνω 20 κιλά, οπότε ήταν μόνο το ένα, μια μεγάλη διαδρομή. Αλλά κατά τα άλλα όχι, ήταν σταθερή όλη η διαδικασία, οπότε αυτό και μόνο του δεν σε κάνει να δυσκολεύεσαι. Δηλαδή ήταν τα κιλά έπεφταν σταθερά, ναι. Δεν είχαμε σκαμπανεβάσματα. Όλο αυτό σου δίνει τη δύναμη και ξέρεις ότι μπορείς να φτάσεις στο 100%. Αφού χάσατε τα κιλά, ναι. Έφυγε αυτός ο βραχνάς που είχατε και στο μυαλό σας και στο κορμί σας, χρειάστηκε μετά να ξαναμπείτε στο σύστημα της Diet System? Όχι. Εκεί είναι η μαγεία. Δεν χρειάστηκε, διότι ήξερα πλέον τα κόλπα. Αυτό που λέγατε προηγουμένως, κυρία Κιούση. Ακριβώς. Έμαθε πώς να διαχειρίζετε τις τροφές. Η αλήθεια ποια είναι? Ότι αφού ολοκληρώνονται τα γεύματα, η μεταξύ μας συνεργασία δεν διακόπτεται. Δηλαδή δεν μένει ο κάθε άνθρωπος μόνος του και λέει μακάρι να μην ξαναβάλω τα κιλά. Υπάρχει ένα τροφοδότης. Δηλαδή για ένα χρόνο, αναταχτά διαστήματα, που για κάποιον μπορεί να είναι 15 μέρες, 20 μέρες, κάνουμε αναλυτική σωματομέτρηση. Όποτε χρειάζεται, δίνουμε πώς πρέπει να είναι το εβδομαδιαίο πλάνο διατροφής. Mm-hmm. Αλλά στην ουσία τι θέλουμε? Θέλουμε το μυαλό να συνηθίσει ότι τώρα λειτουργώ με αυτόν τον τρόπο. Και αυτός που πλέον μένει να επιλέξει μόνος του την τροφή, να κάνει τις σωστές επιλογές για να μπορέσει αυτό που θέλει να βλέπει στο σώμα του, στη διάθεσή του, στην υγεία του, να μπορεί να τον ακολουθεί σε βάθος χρόνου και να μην είναι εξαρτημένος από το πακέτο, ότι επειδή δεν μου το φέρανε, έχω χαθεί. Αλλά να μπορεί σιγά σιγά όλο αυτό να υποστηρίξει μόνος. Αυτή είναι η διαδικασία. Και θεωρώ ότι πολύ σημαντικό ότι, όπως όταν ένας άνθρωπος θέλει να μάθει μπάσκετ, θα πάει σε ένα προπονητή μπάσκετ, θέλει να μάθει μια ξένη γλώσσα, θα πάει στον ειδικό. Θεωρώ λοιπόν ότι και το Diet System είναι μια τέτοια διαδικασία. Σου μαθαίνει μια δεξιότητα. Σου μαθαίνει αφενός να διατρέφεσαι σωστά, σου το παρέχει όσο το χρειάζεσαι και μετά από εκεί και πέρα ο σκοπός είναι να γίνεις ανεξάρτητος και αυτό όλο να μπορείς μόνος σου να το υποστηρίξεις. Αναρωτιέμαι τώρα εγώ, πώς μπορεί να αισθάνθηκε και η οικογένειά σας, οι φίλοι σας, ο ευρύτερος έτσι κοινωνικός σας περίγυρος, όταν είδε ότι χάσατε όντως τα κιλά αυτά? Πώς μπορεί να αντέδρασαν? Κάποιος που είχε να σας δει πολύ καιρό. Δεν το πίστευαν. Ναι. Σας είδε ξαφνικά. Εκεί και η διαφορά ακόμη περισσότερο. Δεν το πίστευαν, κάποιοι δεν με αναγνώριζαν. Αλήθεια. Ναι, πραγματικά. Θυμήστε μου λίγο, σε πόσο διάστημα χάθηκαν τα κιλά? Χάθηκαν από Σεπτέμβρη μέχρι Φλεβάρι, είναι 4 μήνες. Τέσσερις μήνες πετάς 20 κιλά. Και να πούμε ότι αυτή τη στιγμή ξεκινήσαμε την προσπάθεια και το ποσοστό λίπους στο σώμα του ήταν στο 32%. Φυσιολογικό για έναν άντρα σε αυτήν την ηλικία είναι 10 με 20% να έχουμε λίπος. Και αυτή τη στιγμή, ένα χρόνο μετά που έχει ολοκληρωθεί η προσπάθεια, είμαστε στο 16%. Δηλαδή, πράγμα που είναι πολύ δύσκολο να το καταφέρει κάποιος, ακόμα κι αν χάσει βάρος. Δηλαδή, το να αλλάξει όλη σου η σύσταση, το πώς αντιδράει ο οργανισμός, είναι κάτι αξιοσημείωτο. Και μάλιστα τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα μετά την προσπάθεια που έκανε. Πώς μπορεί, κυρία Κιούση, ο κόσμος που μας παρακολουθεί τώρα να βοηθηθεί, να πάρει συντεταγμένες, να πάρει στοιχεία και πληροφορίες από την Diet System, από εσάς την ίδια? Και δεύτερον, ένα πολύ σημαντικό ερώτημα. Πολλοί θα νομίζουν ότι, ξέρεις κάτι, μάλλον εδώ η Diet System ενδεχομένως δεν αναφέρεται σε μένα. Εμένα η περίπτωσή μου είναι πολύ δύσκολη για να ασχοληθεί η Diet System. Υπάρχουν δύσκολες περιπτώσεις? Η κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή. Κάθε συνεργασία είναι αξιόλογη. Υπάρχουν άνθρωποι που μπορεί να έχουν σοβαρά προβλήματα υγείας. Mm-hmm. Υπάρχουν παιδιά που είναι δύσκολος ο χειρισμός και η ψυχολογία του να τους βάλει στη λογική να ακολουθήσουν κάτι. Ο κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός. Πάνω απ' όλα πρέπει αυτοί να πάρουν την απόφαση και από εκεί και πέρα σίγουρα μπορεί το σύστημα διατροφής της Diet System να τους εξασφαλίσει ότι θα φτάσουν ομαλά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο εκεί που θέλουν και το πιο σημαντικό απ' όλα ότι αυτό που θα κερδίσουν μέσα από αυτή τη συνεργασία θα μπορούν να το χαίρονται σε βάθος χρόνου. Αυτό είναι σημαντικό. Τώρα, οι άνθρωποι που μπορεί να ταυτίστηκαν με τον Νίκο, που μπορεί να έχουν λίγα ή μπορεί να έχουν και πολύ περισσότερα κιλά. Στην ουσία, υπάρχει δυνατότητα μέσα από την εκπομπή να προγραμματίσουν ένα πρώτο ραντεβού μαζί μας, να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο της εταιρείας, να κάνουμε μία πρώτη επαφή, να δούμε πού βρίσκονται, ποιος είναι ο στόχος τους, αυτή τη στιγμή που μιλάμε πώς αντιδράει το σώμα τους, πού εντοπίζεται το πρόβλημα και να τους εξηγήσουμε και το τι χρειάζεται να κάνουμε και μέσα σε πόσο χρόνο μπορεί να αλλάξει όλη τους η ζωή. Επισήμως έχει περάσει ένας χρόνος.
Επισήμως έχει περάσει ένας χρόνος από τότε που σταμάτησα ουσιαστικά τη διατροφή, που είχα χάσει τα κιλά. Πώς μπορεί να νιώθει τώρα μετά από όλο αυτό και από τον άθλο που ήδη έχετε καταφέρει σε συνεργασία με την Diet System? Είναι πραγματικά, πώς θα το περιγράψεις, διότι ουσιαστικά κάτι το οποίο δεν μπορούσες χρόνια να ξεπεράσεις, έστω και τα 5-10 κιλά πριν πάρω τα 20, τα κατάφερες και πλέον δεν ξαναγυρνάς ποτέ εκεί πίσω. Είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ ενδιαφέρον και πολύ, έτσι, νιώθεις πολύ, πολύ καλύτερα, πολύ πιο ευχαριστημένος με τον εαυτό σου. Είναι και αυτοπεποίθηση. Συναντάς ένα φίλο σου, συναντάς έναν ο οποίος μας παρακολουθεί αυτή τη στιγμή στην τηλεόραση, στον δρόμο. Και σου λέει, μα πώς τα κατάφερες, τι θα του έλεγες για να τον πείσεις και τον ίδιο? Γιατί είναι πολλοί οι οποίοι το σκέφτονται και ψυχολογικά, έχουν μεταπτώσεις διαχρονικά, έτσι, για πολλά χρόνια. Έχω παραπάνω 15, 20, 30 κιλά, δεν θα τα χάσω ποτέ, θα γεράσω και θα έχω τα κιλά πάνω μου. Τι τους λες, τι λες σε όλους αυτούς? Εγώ προσωπικά λέω να πιστέψουν ότι ναι, υπάρχει και αυτό ο τρόπος γενικά να χάσουν τα κιλά, αρκεί να βρουν για τον εαυτό τους τι τους ταιριάζει καλύτερα, καταρχήν. Γιατί πιο πολύ σου λέει δεν θα κάνεις αυτό, δεν θα κάνεις, θα φας εκείνο το άλλο. Αυτό είναι ένα βασικό θέμα. Είναι να το πιστέψει και να μην σταματήσει να προσπαθεί. Αυτά τα δύο. Πιστεύω ότι η ποικιλία που υπάρχει μέσα από τη διατροφή της Diet System και το γεγονός ότι δεν τους στερεί τίποτα. Δηλαδή ότι κάποια στιγμή, όχι ότι κάθε μέρα τρώμε πίτσες και σουβλάκια, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο δεν θα το δει στο μενού του. Ότι ας πούμε στο απογευματινό του θα υπάρχει κάποιο γλυκό. Μας είχε μείνει μας πίτσα. Το οποίο ας πούμε ναι, είναι με στέβια, αλλά όμως εμένα δεν μου δίνει την αίσθηση ότι απαγορεύεται να φάω γλυκό. Όλο αυτό βοηθάει και το μυαλό να είναι ήρεμο και το στομάχι να είναι ικανοποιημένο. Και βλέποντας τα κιλά να πέφτουν, το σώμα να είναι πιο ανάλαφρο, να είναι πιο ευκίνητο, μας δίνει τη δύναμη ότι μπορούμε, ναι, να φτάσουμε εκεί που θέλουμε, να φτάσουμε στο άριστο. Μάλιστα. Η αλήθεια είναι, δεν είναι, διακόψω, ότι καμιά φορά με ρώτανε και τους έλεγα χαριτολογώντας πώς θα καταφέρνεις. Τους έλεγα κάθε μέρα τρώω ένα γλυκό. Κάθε μέρα ένα γλυκό. Κάθε μέρα ένα γλυκό. Δεν ήταν ψέματα όμως. Ναι, πραγματικά. Και γλυκό μέσα λοιπόν, σε όλο αυτό το φοβερό σύστημα της Diet System. Τίποτα δεν στερήσε, τίποτα. Παρουσιάζαμε πόσο καιρό τα γεύματα τώρα και μέσα από την πανδημία και διαπιστώναμε και οι ίδιοι ότι τελικά αυτό το πράσινο πακέτο, το θαυματουργό όπως εμείς το ονομάζουμε, έχει τα πάντα μέσα. Τα πάντα για να σου καλύψει τις ανάγκες από γλυκό, από αλμυρό, από κρέπες, από πίτσα, από σουβλάκι που είπατε προηγουμένως. Και το σημαντικότερο, το να βοηθήσεις το μυαλό να μην σκέφτεται ότι στερείτε. Μελλοντικά θα στερηθώ ή θα έχω κάποιο έλλειμμα διατροφικό. Σωστά. Θεωρώ ότι είναι πολύ. Και επειδή οι εποχές που περνάμε είναι δύσκολες και το ανοσοποιητικό χρειάζεται να είναι δυνατό, δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από το να του προσφέρεις την άριστη πηγή διατροφής. Δηλαδή, είναι όπως το έχω ξαναπεί, ένα καλό καύσιμο που ένα αυτοκίνητο θα με πάει πιο πέρα, που δεν θα μου βγάλει φθορές. Έτσι ακριβώς είναι και το σώμα. Είναι καλό λοιπόν να προσπαθήσουμε, να μην αφήνουμε τα κιλά να αθροίζονται, να απογοητευόμαστε και αν είναι έστω να κάνουμε μία προσπάθεια, ας κάνουμε τη σωστή προσπάθεια. Σωστά. Κυρία Κιούση, κύριε Ραπετρίτη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Και εμείς σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά, είστε επανειδήν, συνεργασία μας συνεχίζεται.